Καλησπέρα σας. Όπα, φωνή. Καλησπέρα σας. Τώρα καλύτερα νομίζω, λίγο. Δώσ' μου λίγο ήχο. Έχω θέμα πάλι με το βράχνιασμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Φυσικά σε μια ημέρα κυπέλου, σε μια ημέρα για τον Ηρακλή, συνέντευξη τύπου με πολλά και ενδιαφέροντα που είπε ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος μαζί με τον Στάθη Καραντώνη, τον κύριο Καραντώνη, τον αντιπρόεδρο της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ. Χρονικά είμαστε λίγο κουτσουρεμένοι, σε λίγο θα πάμε και στο Παγκρίτιο για να ακούσουμε ζωντανά τον κύριο Σάβα Παντελίδη, τον πρώην προπονητή του Ηρακλή και νυν του Άρη, μετά από αυτήν την κατραπακιά σφαλιάρα χαστούκι, όπως θέλετε πείτε το, τον αποκλεισμό των κίτρινων από τον Εργοτέλη με 3-2. Ο Εργοτέλης που είχε προηγηθεί 3-0, ο Άρης μείωσε 3-2, δεν κατάφερε να βάλει ακόμα ένα γκολ γιατί με 3-3 θα περνούσε αυτό στην επόμενη φάση του 16. Έχει προκαλέσει αίσθηση αυτό το Απόλλων Λάρισας Λαμία 07-06, κάπου εκεί ήρθε, 07 νομίζω. Εντάξει, στον Ηρακλή δεν μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Τι ωραίο μήνυμα ήρθε. Καλησπέρα Γεώργη, σε παρακαλώ να παραγγείλεις ένα τσαγάκι με λίγο λεμόνι, να είσαι πάντα καλός, καλά και δυνατός. Ο πάτερ Βασίλης, ο οποίος, Βασίλειος, που ακούει σχεδόν κάθε μέρα την ώρα για μπλε. Την ευλογία σας, να είστε καλά. Τι λέει ο Βλάσης, καλά Στέφανα. Παιδιά, χορηγός είναι, δεν υποδηλώνει τίποτα, μην τρελαίνεστε. Είναι ένας χορηγός, αγαπημένος χορηγός και αγαπημένος φίλος ο Βασίλης, εκεί στην Ευκαρπία. Είναι μαγαζάρα, όποιος έχει σκοπό να παντρευτεί, όποιος έχει σκοπό να βαφτίσει, όποιος έχει σκοπό να κάνει κανένα πάρτι, στο έναστος θα πάει. Απλά πράγματα. Όποιος έχει σκοπό να ζεσταθεί θα πάει Ρετζίκι Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 1 στα Τζάκια Βολκάνο και όποιος έχει σκοπό να πιει καφέ θα πάει σε ένα από τα 43 καταστήματα Φορόλ. Δημήτρη Μπαλόμπα, χαμογελαστέ. Πρώτη επικοινωνία σε FM καιρό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Έχουμε ανοιχτό και το mail blueliberopapakiyahoo.gr. Επαναλαμβάνω, blueliberopapakiyahoo.gr. Θα ήθελα τα σχόλιά σας, θα ήθελα τα μηνύματά σας. Πώς ακούσατε τον πρόεδρο και μεγάλο μέτοχο, τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, πώς ακούσατε τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Στάθη Καραντώνη, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, την άποψή σας για όλα αυτά που υπόθηκαν. 1 ώρα και 5 λεπτά κράτησε η συνέντευξη τύπου η σημερινή της νέας ΠΑΕ Ηρακλή. Προέκυψαν θέματα, επιβεβαιώθηκαν θέματα, όλα αυτά που είχαμε καταγράψει και στο ρεπορτάζ εδώ στην ώρα για μπλε το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιβεβαιώθηκαν 100% και φυσικά προκύπτουν ειδήσεις, προκύπτουν επικεφαλίδες, προκύπτουν πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα. Αν θυμάστε, από την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε εδώ στην εκπομπή το πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτή η συνέντευξη και παροτρύναμε την ΠΑΕ Ηρακλής να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Ευτυχώς το έκανε. Για όλα αυτά που ακούσατε. Γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Είναι και το αγωνιστικό φυσικά, για πολλούς ο καθρέφτης, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν, μία λέξη που είπε 2-3 φορές ο κύριος Καραντώνης, τα λέει όλα. Βιωσιμότητα. Και για να το κάνω σε πρόταση, το είπε πάλι 2-3 φορές ότι αν δεν ξεπεραστεί άμεσα το πρόβλημα με τον μπλοκαρισμένο λογαριασμό με το ΑΦΜΗ, εάν η πολιτεία δεν κάνει τη δέσμευσή της, υπόσχεσή της πράξη άμεσα, τότε ως Ηρακλής θα έχουμε πρόβλημα βιωσιμότητας. Το είπε ξεκάθαρα ο αντιπρόεδρος Παϊρακλής και 1 και 2 φορές. Γι' αυτό και επέμεινα και ρώτησα και για το Plan B. Γιατί κανείς μας, πιστεύεις Χρήστο ότι η πολιτεία θα βοηθήσει σε κάτι τον Ηρακλή? Το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Όχι, λέει ο Χρήστος και έχει δίκιο. Κερδίζεις κάτι από το Φορόλ. Δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ούτε αισιόδοξοι. Γι' αυτό και δυστυχώς ο Ηρακλής είναι σε ομοιρία, είναι προς το παρόν σε ένα αδιέξοδο και βάζω προς το παρόν γιατί θα ρωτήσει κάποιος τι θα γίνει
αν δεν ξεμπλοκαριστεί ποτέ ο λογαριασμός, θα φύγει ο τον Παπαδόπουλος. Δεν θα τα παρατήσει, είπε, θα το παλέψει. Όμως, θα το παλέψει όπως τώρα. Με προβλήματα, με δυσκολίες, χωρίς, ας μου επιτραπεί η λέξη και έκφραση, απλά. Δεν θα είναι άνετος. Θα πρέπει κάθε λίγο και λιγάκι να βρίσκει από αλλού τρόπους και χρήματα και έσοδα για να κλείνει τρύπες και για να τα τροφοδοτεί στην ομάδα. Είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα αυτό με το λογαριασμό και είναι αδιανόητο να συμβαίνει και αυτό στον Ηρακλή. Να το επιτρέπουν κάποιοι να συμβαίνει και αυτό στον Ηρακλή. Αυτοί που τον έριξαν, αυτοί που συνεχίζουν να του γυρνούν την πλάτη. Ως γνωστόν λοιπόν, έχει αυτό το σοβαρό θέμα με τον μπλοκάρισμα του λογαριασμού η Παϊρακλής. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν, γιατί το συζητούσαμε και μετά, έτσι σε πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν, και με τα υπόλοιπα μέλη, συγγνώμη, της διοίκησης. Α, να προσθέσω κάτι, ότι ο κύριος Θεοδωρίδης δεν έδωσε σήμερα το παρόν γιατί είχε ένα προσωπικό ζήτημα. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να σας τιμήσει με την παρουσία του, γιατί ουσιαστικά στον κόσμο απευθύνθηκαν οι δύο, ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, οι δύο ισχυροί άντρες της Παϊρακλής. Αλλιώς θα ήταν το παρόν, θα είχε δώσει το παρόν, μπορεί να κάνει και κάποια τοποθέτηση μόνος του, κάποια δήλωση μόνος του λίγο αργότερα. Αυτό να το διακρινίσουμε για τη μη παρουσία του κυρίου Θεοδωρίδη σήμερα στο πάνελ. Έχουμε λοιπόν φτάσει σε αυτό το σημείο και υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός. Πρώτον, γιατί η δέσμευση ακόμα δεν έχει γίνει πράξη της πολιτείας. Και δεύτερον, γιατί για ακόμα μια φορά γίνεται αυτό στον Ηρακλή. Τι θέλω να πω. Κανονικά θα έπρεπε μια ανώνυμη εταιρεία που είναι υπό εκαθάριση, υπό καθεστώς εκαθάρισης, να της επιτρέψεις να κάνει την εκαθάρισή της, να την προχωρήσει, να την τρέξει, να την ολοκληρώσει και μετά να επιτρέψεις σε όλους αυτούς που περιμένουν στην πόρτα και όχι μόνο περιμένουν, ήδη είναι με το δάχτυλο σκανδάλι να κάνουν προσφυγή, να μπλοκάρουν λογαριασμούς. Και δεν είναι μόνο οι 8, οι οποίοι μετά γίνανε 4, γιατί οι 4, όπως είπε σήμερα ο κ. Καραντώνης, προς τιμή τους απέσυραν το μπλοκάρισμα, την αίτηση για μπλοκάρισμα. Είναι 108 που λέει ο λόγος. Είναι πάρα πολλοί που αν τελειώσει η ιστορία με τους 8 θα βρεθούν άλλοι 8 και άλλοι 8 και άλλοι 8 και ούτω καθεξής. Τελευταίο παράδειγμα, το έχουμε πει ούκο λίγες φορές, του Μοντέιρο, έτσι. Και άλλων πρώην που θα βρεθούν. Πολλοί. Πάρα πολλοί. Προς τιμή του ο Μπαστακός δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το αναφέρω γιατί μπορεί και άλλοι να μην μπουν, αλλά το αναφέρω γιατί έχει κάνει ο ίδιος δήλωση. Ανοίγουμε παρένθεση, πάμε Παγκρίτιο. Μάλλον σε λίγο θα πάμε. Να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Σάβα Παντελίδη, μετά τον αποκλεισμό από τον Εργοτέλη. Με αφορμή αυτό να πω και κάτι. Και θα γίνω λίγο κακός. Προς όλους όσους γκρινιάζουν, βρίζουν, στολίζουν, απειλούν, τραμπουκίζουν, κάνουν bullying κτλ. Κτλ. Σήμερα ο Λίμπερο 107,4 μετέδωσε ολόκληρη, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, την συνέντευξη τύπου της Παϊρακλής. Την καλησπέρα μας λοιπόν στο Ηράκλειο και στον συνάδελφο Γιώργο Σκανδάλης. Και με βοηθά το επίθετό του ο συνάδελφος, για να πω αυτό που ήθελα νωρίτερα, που περιέγραψε το Εργοτέλης Άρης 3-2 που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και ακούσαμε λακωνικό το κύριο Παντελίδη. Λοιπόν, πολλοί για παράδειγμα, αν δεν έλεγα αυτό που θα πω τώρα, θα έστελναν μηνύματα, θα παίρναν τηλεφωνήματα και θα κράζανε όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια και φέρνουν όλους εμάς σε δύσκολη θέση. Γιατί στην εκπομπή του Ηρακλή ακούσαμε Παντελίδη, γιατί το ένα, γιατί το άλλο και μηνά και το ένα και το άλλο και... Παιδιά, η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Σήμερα στο ΠΑΟ 24 φάγαμε μια ώρα. Μια ώρα. Και ακούσαμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου του Τόμ Παπαδόπουλου. Αυτό πρέπει να γίνεται.
Ραδιόφωνο είμαστε. Υπάρχουν θεματικές εκπομπές, αλλά υπάρχει και επικαιρότητα. Και λυπάμαι που κάθε λίγο και λιγάκι μπαίνω στη διαδικασία, λες και είμαι εγώ ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής του ραδιοφώνου, να λέω τα αυτονόητα. Τέλος πάντων. Αυτό έτσι. Γιατί όπως εισπράττουμε τα μπινελίκια, κάποια φορά ας εισπράξουμε και ένα. Ο Λίμπερο το έκανε. Ας το εισπράξουμε και αυτό. Ο Λίμπερο ήταν ένα ραδιόφωνο σήμερα που μετέδωσε όλη τη συνέντευξη τύπου και έτσι έπρεπε να γίνει τη Παϊρακλή. Το κλείνω. Επαναλαμβάνω, ο τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και και blue-libero-papaki-yahoo.gr. Πού είσαι εσύ ρε? Πού είσαι εσύ ρε? Του χρόνου λέει με Ηρακλή στην Αλφα Κυπελούχο, κάτσε και νταμπλούχο δηλαδή. Αυτό δεν λέει. Του χρόνου με Ηρακλή στην Αλφα Κυπελούχο. Κλείσε γλέντι γάμου στο έναστρος. Εγώ το φλάμπουρο. Γεια σου τσιπουράκια μου. Όπο, όπο, αξέχαστος. Αξέχαστος τσιπουράκιας. Μας παρακολουθεί και μας ακολουθεί, Χρήστο, από το 2003. Παρακαλώ. Από τον ήλιο το σπορ που μετά φυσικά γίναμε και ξεκινήσαμε εδώ το Λίμπερο 107,4. Και από κοντά, τσιπουράκια μου, και από κοντά. Εγώ θα τρώω, εσύ θα πίνεις. Γνωστό είναι το. Καλό δεν είναι αυτό? Έχω πάει μια φορά στο Βόλο με φίλους, να είναι καλά. Πήγαμε να δούμε τον Ηρακλή 0-1, τότε στη χρονιά της Ανόδου. Και ξέρεις, εκεί στα τσιπουράδικα, κάθε φορά που φέρουν φαγητό, φέρουν και δύο. Κάθε φορά που παραγγέλνεις δύο τσίπουρα, φέρουν και μεζέ, χωρίς να πεις εσύ να παραγγείλεις φαγητό. Το φέρουν έτσι, κούτρα μαζί με το. Εγώ έτρωγα τους μεζέδες και αυτοί πήραν τα τσίπουρα. Πολύ ωραία συνεργασία είχαμε. Πάμε σε απαραίτητο break. Και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα ασχολούμαστε σχεδόν σε όλη την εκπομπή με τη συνέντευξη τύπου. Επαναλαμβάνω, θέλω και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Σε εξέλιξη υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου Απόλλων Πόντου Λάρισα 0-0. Μας ενδιαφέρει ο γηπεδούχος, γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή. Όχι ότι θα αποτελέσει κριτήριο το κύπελο. Βλέπετε τι γίνεται. Άλλοι προκρίνονται, άλλοι αποκλείονται. Ανεξαρτήτως κατηγορίας, ο Πανετολικός που είναι Super League έμεινε έξω, ο Άρης που είναι Super League έμεινε έξω, ο Απόλλων Λάρισας που είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα πίσω από το Βόλο. Έφαγε 6-7, πόσα έφαγε, 7 νομίζω έφαγε, από τη Λαμία, σήμερα. 7 δεν έφαγε, 7 έφαγε. Ο Ηρακλής κέρδισε τον Μπας Γιάννενα, πολλά γίνονται. Λίγο ήθελε να προκριθεί και ο Ηρακλής. Απόλλων Πόντου λοιπόν, το μάτς την Κυριακή θυμίζουμε στις 3 χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ευκαρπία Πολύχνη, εγώ τα λέω και τα δύο, γιατί άλλοι το λένε Ευκαρπία, άλλοι το λένε Πολύχνη. Εντάξει, ας τα πούμε και τα δύο. Θα διαβάσω κάποια κομμάτια. Γιατί, επαναλαμβάνω, η συνέντευξη τύπου κράτησε μια ώρα και πέντε λεπτά. Θα έπρεπε να μην έρθω εγώ καθόλου, να την ξαναβάλουμε σε επανάληψη για να την ακούσουμε ολόκληρη. Αλλά από τη στιγμή που την ακούσαμε ζωντανά μέσω του Λίμπερο 107,4, για όσους δεν γνωρίζουν, θα πούμε ξανά κάποια πράγματα. Ήδη είπα ένα μεγάλο κομμάτι στο πρώτο μισό της εκπομπής για τα όσα υπόθηκαν και από τον κύριο Τον Παπαδόπουλο και από τον κύριο Καραντώνη. Θα πούμε και τα υπόλοιπα τώρα. Και επαναλαμβάνω, θα χαρώ να διαβάσω τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας, το πώς αφουγκραστήκατε εσείς τους δύο ισχυρούς άνδρες της ΠΑΕ Ηρακλής. Θα διαβάσω ένα κομμάτι λοιπόν, δύο κομμάτια. Και μετά ο Χρήστος θα με βοηθήσει. Έτοιμος είναι, έχει πατήσει. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος είσαι. Θα το διαβάσω λοιπόν εγώ το κομμάτι. Αρχικά την τοποθέτηση του κυρίου Στάθη Καραντώνη, του αντιπρόεδρου της ΠΑΕ Ηρακλής. Έχουμε λάβει εξ αρχής της παρουσίας μας στην ομάδα σημαντικές δεσμεύσεις από πλευράς της πολιτείας. Για το θέμα της χορηγίας, οι επαφές συνεχίζονται και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε αίσιο τέλος. Όσον αφορά στα χρέη, θεωρώ ότι είμαστε κοντά στο να βρεθεί λύση, καθώς υπάρχει συνεργασία 4 Υπουργείων και μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση Βασιλιάδη Τσακαλώτος Νοτοπούλου, Γενική Γραμματής Υπουργείων και Βουλευτές Θεσσαλονίκης. Εδώ, βέβαια, εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπε αρχικά ο κύριος Καραντώνης, γιατί όσο περνούσε η ώρα και όσο αυξανόντουσαν και οι ερωτήσεις που έγιναν πάρα πολλές από όλους μας και απαντήθηκαν όλες,
τόσο πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη τύπου, γιατί από ένα σημείο και μετά βλέπαμε ότι και ο κύριος Τον Παπαδόπουλος άρχισε να εκνευρίζεται. Έτσι. Έχει έρθει εδώ να βάλει τα λεφτά του, έχει έρθει από την Αμερική, πηγαίνει, έρχεται κάθε 10 μέρες πανέλα-πανέλα. Θέλει να πετύχει πράγματα με τον Ηρακλή και η πολιτεία δεν του το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Και λέω, και θυμίζω μάλλον, δεν λέω, θυμίζω ότι βάσει δήλωσης του κυρίου Βασιλιάδη, δικής του δήλωσης, το καλοκαίρι που μας πέρασε όταν έγινε αυτό που έγινε και με τον Παναθηναϊκό που τον κράτησαν όπως τον κράτησαν στην κατηγορία, είχε πει ότι ο Ηρακλής είναι, το έχω πει τόσες φορές που ο Χρήστος ο Κιώσης απέναντί μου το έχει μάθει απ' έξω, ο Ηρακλής είναι προσωπικό μου στοίχημα και επειδή είναι η ομάδα που αδικήθηκε πέρυσι, το προηγούμενο, όχι αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο, θα φροντίσουμε να κάνουμε πράγματα που θα αντισταθμίσουν κατά κάποιο τρόπο την αδικία. Και εκεί πάνω στο τραπέζι έπεσαν οι τρεις κρατικές χορηγίες. Για τις οποίες τρεις κρατικές χορηγίες κατέβαινε κάθε λίγο και λιγάκι η Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος του Ηράκλη, με Νίκο Βαφιάδη και όλους τους υπόλοιπους και από το Ιδρυτικό Σωματείο φυσικά. Και τι τους έλεγε τότε ο κύριος Βασιλιάδης, θυμάστε? Τους έλεγε, κάντε διοίκηση, κάντε ΠΑΕ, αποκτήστε μεγάλο μέτοχο και εμείς εδώ είμαστε. Και ο Αύγουστος έφυγε, και ο Σεπτέμβριος έφυγε, και ο Οκτώβριος έφυγε, και ο Νοέμβριος έφυγε, και ο Δεκέμβριος φεύγει. Καλή χρονιά θα πούμε σε λίγο. Η ΠΑΕ Ηρακλής έχει και πρόεδρο και μεγάλο μέτοχο και αντιπρόεδρο και ΔΣ και μετοχικό κεφάλαιο. Χορηγίες δεν έχει, είδατε τίποτα μπροστά? Πού είναι οι τρεις, ούτε μία? Που οι τρεις γίναν μία σήμερα, γιατί ο κύριος Καραντώνης μας είπε για μία. Ποια πολιτεία εγώ να εμπιστευτώ? Ποια? Και έρχεται και το δεύτερο κομμάτι που είναι το πολύ πολύ σοβαρό επίσης από τον κύριο Καραντώνη. Ο μπλοκαρισμένος λογαριασμός της ΠΑΕ είναι γόρδιος δεσμός. Ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε τις συμβάσεις με τους ποδοσφαιριστές όταν συνέβη αυτό και μας εξηγήθηκε ότι λογιστικά δεν είναι εφικτό να υπογραφούν συμβάσεις υπό αυτές τις συνθήκες. Εδώ διευκρινίστηκε ότι όλοι είναι πληρωμένοι ως και 31 Δεκάτου. Έχουν καταβληθεί 90.000 ευρώ και μισθοί, για μισθούς και 260.000 ευρώ για δόσεις συμβολέων. Σίγουρα υπάρχουν παρενέργειες από τη μη υπογραφή συμβολέων, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και συνεχίζει ο κύριος Καραντώνης για αυτό το κομμάτι, το προχωράω και λέω, περιμένω την υλοποίηση των δεσμεύσεων της πολιτείας, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, θα δείτε έναν άλλον τόμ. Δεν κερδίζουμε τίποτα με το να βγαίνουμε και να διαμαρτυρόμαστε στην παρούσα φάση. Ο Βασιλιάς μας υποσχέθηκε μια χορηγία 300.000 ευρώ και ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο από το οποίο θα εξασφαλίζαμε περί τα 300-400 χιλιάρικα και τελικά θα πάρουμε κάπου 40.000 ευρώ. Ας βρει τρόπο να καλύψει η διαφορά η ίδια η πολιτεία. Καταλαβαίνουμε όλοι τώρα τι γίνεται. Το καλοκαίρι που έλεγε ο Βασιλιάδης προσωπικό μου στοίχημα είχε τάξει 300-400 χιλιάρικα και τώρα ενημερώθηκε ο κύριος Καραντώνης και η ΠΑΕ Ηρακλής ότι θα πάρει 40! 40! Ούτε οι διανυκτερεύσεις δεν θα είναι, που έχει 4 Κρήτες να πάει ο Ηρακλής. Ούτε εκεί. Για εκεί θα φτάσουν τα 40 του Υπουργού. Και στο διατάφτα του ίδιου του τον Παπαδόπουλου έχω μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και δεν έχω μάθει να χάνω. Έχω 5 εταιρείες στη ΣΥΠΑ και όλες είναι στην κορυφή. Αυτό που θέλω να πετύχω στον Ηρακλή είναι πολύ μεγάλο και απαιτεί πολυετές πλάνο. Μόνο αν δεν με στηρίξει η πολιτεία θα αναγκαστώ να φύγω. Αν δεν προστατέψει την προσπάθειά μου στην ομάδα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αν η πολιτεία δεν, όχι βοηθήσει, δεν είναι σωστό το ρήμα βοηθήσει, γιατί δεν, ούτε χάρη κάνει ούτε βοήθεια κάνει. Δεν κάνει τα αυτονόητα για τον μπλοκαρισμένο λογαριασμό και δεν κάνει τα αυτονόητα που η ίδια η πολιτεία, αν δεν τα είχε υποσχεθεί αυτό ο Βασιλιάς, δεν λέγαμε τίποτα. Δεν λέγαμε τίποτα. Τα έχει υποσχεθεί και τα δύο. Και δεν έχει κάνει τίποτα από τα δύο. Όπως έχει υποσχεθεί και την τροπολογία για το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ το Σεπτέμβριο. 20 Δεκεμβρίου σήμερα. Δεν πειράζει. Ας μείνουμε στο τέλος δύο γραφικοί να σας κουράζουμε. Κάθε μέρα θα το λέμε όμως. Κάθε μέρα.
Θα πίνω τσάγια, θα φτιάξει φωνή μου. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο όπου εξαρτώμαστε πάλι από το τι θα κάνει η πολιτεία. Θα φέρει χορηγίες η πολιτεία. Θα ξεμπλοκάρει το λογαριασμό η πολιτεία. Θα προσφέρει η πολιτεία. Θα βοηθήσει η πολιτεία. Και άμα δεν τα κάνει αυτά η πολιτεία, για τα οποία δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι θα τα κάνει, γιατί με τρεις υποβιβασμούς στα χαρτιά, ο μοναδικός, η μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα σε όλους τους πλανήτες που υπάρχουν, μόνο στον Ηρακλή έχει γίνει αυτό. Τρεις υποβιβασμούς στα χαρτιά. Και θα περιμένουμε εμείς από την πολιτεία. Και στην ερώτηση που έκανα για το Plan B, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι υπό την άποψη ότι εάν δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία, τότε κινδυνεύει η βιωσιμότητα του Ηρακλή. Το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Καραντώνης. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Και σίγουρα μας απασχολούν και τα αγωνιστικά, μας απασχολεί και η άνοδος. Μας πονά, μας στεναχωρεί όλο αυτό που συμβαίνει, που η ομάδα είναι εκεί που είναι χαμηλά. Αλλά μην αρχίσουμε πάλι το καλοκαίρι να λέμε πού πάμε, ποιοι είμαστε, πού βαδίζουμε. Είπε κάτι ο κ. Τόμ Παπαδόπουλος στην αρχή που δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να ακούστηκε για σε κάποιους ίσως εγωιστικό, αλλά είναι η αλήθεια. Αν δεν ήμουν εγώ εδώ, θα υπήρχε Ηρακλής. Θα υπήρχε κάποιος άλλος που θα βάζει τα λεφτά που έχω βάλει εγώ. Είναι ερωτήσεις που έκανε ο ίδιος, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Τι θα γινόταν. Να περιμένουμε εμείς, κύριε Υπουργέ μου πάλι, έτσι. Εσείς που ρίξατε τον Ηρακλή, εσείς που κρατήσατε τον Παναθηναϊκό, εσείς που γλιτώσατε τα χρέη, ξεχρεώσατε την αγαπημένη σας Παναχαϊκή και αγαπημένη, λέω, γιατί ως αιρέως θα κατεβείτε στην Πάτρα στις εκλογές, τυχαίο. Οι τρεις χορηγίες έγιναν 40 χιλιάρικα. Και η δέσμευση για το θέμα του τραπεζικού λογαριασμού δεν έγινε τίποτα, Χρήστο μου. Τίποτα δεν έγινε. Να γεια στο στόμα σου, ρε Γκρουέζα. Να γεια στο στόμα σου, εκεί που είσαι. Πώς το λέει, θυσία. Θυσία, κύριε Υπουργέ. Πίνουν νερό στο όνομά σας. Βέβαια. Δεν θα πιούμε νερό στο όνομά σας. Και σε όλα τα τέσσερα υπουργεία περιμένουμε, έτσι. Τέσσερα υπουργεία. Και το εκπληκτικό βέβαια είναι ότι σε κάποια φάση ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος προς το τέλος λέει ότι περιμένω αυτή η δέσμευση να γίνει μέχρι τέλος το 18. Αυτοί θα φύγουν σήμερα. Όχι, θα φύγουν. Ήδη είναι σε. Πες κανένα χιονοδρομικό κοντά στην Αθήνα. Ήδη εκεί είναι. Και περιμένουμε εμείς να δώσουν. Δεν έχουν δώσει από το Σεπτέμβριο τη λύση. Και τη δώσουν τώρα. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Καλά Θεοφάνια. Κι άμα. Μη πούνε μετά, πότε είναι, καθαρά Δευτέρα μην πιάσουμε. Για κάποιους ίσως αυτό δεν είναι το πρώτο. Θεωρώ όμως ότι είναι το πρώτο, γιατί χωρίς βιωσιμότητα δεν πάμε πουθενά. Θα κάνουμε πάλι βήματα πίσω. Και δεν είναι, δεν τα συζητάμε τόση ώρα αυτά γιατί δεν πάει καλά. Και καλά να πήγαινε το αγωνιστικό και πρώτο να ήταν. Μη σας πω, παραπάνω θα τα λέγαμε, αν ήταν πρώτη η ομάδα. Γιατί φανταστείτε να ήταν πρώτη και να είχε προβλήματα βιωσιμότητας. Γιατί τώρα είναι διπλό το κακό. Και είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και πρόβλημα βιωσιμότητας θα έχει αν άμεσα δεν λυθεί το πολύ μεγάλο αυτό θέμα. Για το αγωνιστικό, ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος ήταν ξεκάθαρος. Κυνηγάμε την Κέρκυρα. Έχουμε 7 βαθμούς από την Κέρκυρα. Αυτή θεωρώ ότι θα είναι δεύτερη. Αυτή θα κυνηγήσουμε. Και όσο υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, τόσο εμείς θα διεκδικούμε το στόχο. Ο Βόλος έφυγε, τελείωσε. Είναι μεγάλη διαφορά των 15 βαθμών. Αλλά την Κέρκυρα θέλουμε να την κυνηγήσουμε. Για να τη φτάσουμε. Είναι η δήλωση του κυρίου Παπαδόπουλου για τον αγωνιστικό στόχο. Προανήγγειλε αλλαγές. Προανήγγειλε μεταγραφές, για τις οποίες μεταγραφές αποφασίσει ο ίδιος με τις εισηγήσεις του κυρίου Ρόκα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πλέον μοντέλο τεχνικού διευθυντή. Είναι
πάει περισσότερο στο συνολικό, δηλαδή πάνω από ένας αποφασίζουν. Και... εντάξει, μίλησε και για τον Ρόκα και για τον Ελευθερόπουλο. Συζητήσαμε με υποψηφίους, αλλά διαπιστώσαμε ταύτιση φιλοσοφίας με τον Ρόκα και πήραμε την απόφαση συνεργασία σε δευτερόλεπτα. Ήθελα άμεσα, είπε, να κλείσουμε προπονητή. Δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία μου κάνει ο ένας, μου κάνει ο άλλος. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για όλο αυτό που συνέβη με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Μην τα ξαναλέμε. Το είπαμε και χθες, τα είπαμε και προχθές. Αποτυχημένη η επιλογή. Γιατί και αυτή η διοίκηση έχει κάνει λάθη, δεν μπορεί. Πέρα το ότι βρήκε μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη, σίγουρα αυτό ήταν ένα από τα λάθη, αλλά τουλάχιστον είδαμε δύο ανθρώπους σήμερα που δεν τα είπαν όλα με λιγάλα, που δεν κρύφτηκαν να πούνε ότι όλα θα πάνε καλά. Μόνο όλα θέλουμε να πάμε καλά, αλλά έχουμε και αυτό, έχουμε και αυτό, έχουμε και αυτό. Άλλοι ίσως έπνιγαν το θέμα των συμβολέων. Άλλοι ίσως έπνιγαν το θέμα του μπλοκαρισμένου λογαριασμού. Άλλοι ίσως έπνιγαν το θέμα των χορηγιών. Δεν πνίχθηκε κάτι σήμερα. Ήταν μια συνέντευξη τύπου που όσα ρωτήθηκαν, απαντήθηκαν. Και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και ο άνθρωπος αυτός θα κριθεί και οι πράξεις του και οι ενέργειές του σίγουρα θα κριθούν από το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον εμφανίζεται ένας άνθρωπος που λέει ότι έχω ένα όραμα για τον Ηρακλή, έχω ένα project, έχω ένα δικό μου πλάνο και σε αυτό μπορεί αύριο μεθαύριο να συμπεριληφθεί για παράδειγμα και ο κύριος Σακίεβιτς, που τώρα δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχει συμβόλαιο στο 19 ως ομοσπονδιακός κομισάριος της ΗΠΑ εκεί στην Αμερική. Αλλά και με τις ακαδημίες που είπε ότι έχει πλάνο και ευχή του είναι να αποτελεί το Ηρακλής από παιδιά των ακαδημιών και όχι να έχει τόσους πολλούς ξένους. Έχει κάποιους στόχους. Έχει πράγματα στο μυαλό του. Έχει συμπαθήσει τον Ηρακλή. Κοντά στο γήπεδο έμενε. Τα εξήγησε όλα αυτά. Τα ανέλησε. Και θέλει να πετύχει. Θέλει να κάνει πράγματα. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή με θηλιά στο λαιμό. Δηλαδή τον βλέπαμε, γιατί έχει νόημα και η εικόνα πολλές φορές, πέρα από το να ακούς κάποιον να μιλάει. Πολλές φορές ήταν σφιγμένος, δηλαδή ήθελε να εκραγεί. Γιατί ήθελε να πει κι άλλα, ήθελε να κάνει κι άλλα, αλλά αυτό το πρόβλημα με τον μπλοκάρισμα του λογαριασμού τον έχει σφίξει. Δεν λέω ότι τον έχει απογοητεύσει, γιατί ο ίδιος είπε ότι δεν τα παρατάει, αλλά αν συνεχιστεί αυτό... δεν ξέρω πόσο θα αντέχει να βρίσκει έσοδα από εδώ και από εκεί για να μπορεί να είναι σωστός στις υποχρεώσεις του. Γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα και με το χορηγίες, με τις χορηγίες για το αν μπορούν να έρθουν ή όχι και με διαδικαστικά ζητήματα όπως είπαμε τα συμβόλαια νωρίτερα και οτιδήποτε άλλο. Και το φοβερό επίσης είναι το ότι όλο αυτό που γίνεται με το μπλοκάρισμα του λογαριασμού μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Να έχει μία συναλλαγματική από την εποχή του Παπαθανασάκη, να την εμφανίσει, γιατί όλο αυτό το διάστημα όσοι είχαν τέτοιου είδους έγγραφα που έλεγαν ότι έχουν να παίρνουν χρήματα από τον Παπαθανασάκη, δεν είχαν κάποιον απέναντι για να τους κοντράρει και να πει δεν είναι έτσι. Πήγαιναν εκεί και έζησαν το δικαστήριο, δεν υπήρχε αντίπαλος, φεύγανε. Πάρ το μπλοκάρισμα του λογαριασμού. Τρέχα μετά Ηρακλή. Μπορεί οποιοδήποτε λοιπόν να πάρει μια συναλλαγματική, να βάλει μια σφραγίδα, να βάλει μια υπογραφή, να κάνει ό,τι θέλει και να πάει να μπλοκάρει το λογαριασμό της ΠΑΕ Ηρακλής ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και η πολιτεία φυσικά να συνεχίζει να κάνει δεσμεύσεις και τίποτα παραπάνω. Θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η εκαθάριση και στη συνέχεια να γίνει ο έλεγχος και να αποδεχθεί. Έλα εδώ Μοντέιρο, σου χρωστάω. Ωραία. Αποδείχθηκε. Ωραία. Πάρ' τα λεφτά σου. Όχι τώρα ο ένας πίσω από τον άλλον αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, το επιτρέπει η πολιτεία και γίνεται. Τώρα στα υπόλοιπα, εν ώψη και του αγώνα της Κυριακής, στις 3 επαναλαμβάνω χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, φυσικά με ραδιοφωνική. Την καλησπέρα στην φίλη μου τη Μαριλίζα που είναι και σήμερα κοντά μας. Να είσαι καλά.
Ο Ηρακλής θα κατέβει στο μάτσο των Απόλλων Απόντου, ο οποίος είναι στο 0-0 τώρα στο 27 με την Λάρισα για το κύπελο. Χωρίς τον Τάι, ο Βραζιλιάνος είναι ήδη στην πατρίδα του προκειμένου να χειριστεί κάποια προσωπικά ζητήματα που προέκυψαν. Έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια από τεχνική ηγεσία και διοίκηση. Έτσι δεν βρίσκεται στα πλάνα του κυρίου Ρόκα για το μάτς αυτό. Θα δούμε αν άμεσα ο Ισπανός τεχνικός βάλει την πινελιά του, δώσει το στίγμα του. Γιατί ο Ελευθερόπουλος δεν το έκανε ποτέ. Και ίσως ορισμένοι να είχαν παρασυρθεί από το 3-0 με τη Σπάρτη και το 0-3 με τον Αίτη, το Σπάτων, αλλά δεν ήταν. Αυτό ήταν η παρένθεση. Δεν ήταν ο κανόνας. Εμείς θέλουμε τον κανόνα. Γι' αυτό και το κύπελο να μας παρασύρει, να παρασύρει την ομάδα με την καλή ψυχολογία. Να μπουν δηλαδή έτσι και την Κυριακή. Να τρώνε σίδερα και την Κυριακή όπως τρώγανε σίδερα και μέσα σε κακές καιρικές συνθήκες και κακό γήπεδο με νερό, βροχή κτλ. Και την Κυριακή. Να μην πούμε ξανά ότι το μάτς με τον Πας Γιάννενα ήταν παρένθεση. Να αρχίσει αυτό να γίνεται κανόνας. Και μακάρι τα παιδιά που άρπαξαν την ευκαιρία, όπως είναι ο Γρηγοριάδης, όπως είναι ο Γιαννίτσης, όπως είναι ο Κοστούλας, όπως ήταν ο Ρόβας βασικός, όπως είναι ο Κασναφέρης, εφόσον ο Ρόκα τους ξαναχρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα, να κάνουν το ίδιο. Γιατί ξέρετε πώς είναι αυτά. Καλός ή κακός είμαστε το αποτελέσματος. Αν έρθει το αποτέλεσμα, μπράβο στο Ρόκα που χρησιμοποιεί αυτά τα παιδιά και στον Τάσο Κατσαμπή που τα χρησιμοποίησε. Μαύρο στο Μαυρογιαλούρο στους υπόλοιπους που δεν τα βάζανε τόσο καιρό. Αν όμως η ομάδα δεν είναι καλή και δεν έρθει καλό αποτέλεσμα, τι θα σκεφτούμε? Ότι μάλλον καλώς δεν παίζανε. Αυτό θα πούμε. Δηλαδή είναι λίγο κάπου, είμαστε κάθε φορά εξαρτώμαστε από το αποτέλεσμα. Για το μπάσκετ υπάρχει ξεσηκωμός και αυτό είναι αλήθεια. Αρκετός κόσμος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να βρεθεί και σίγουρα θα υπάρχει έντονο το κυανόλευκο στοιχείο σε ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ερμή Αγιάς. 0-1 η Λάρισα. Απόλλων Πόντου Λάρισα 0-1 στο 31ο λεπτό. Έχω την αίσθηση ότι ο Απόλλων μόνο με νίκη περνά στην επόμενη φάση του κυπέλου. Αυτό γκολ είναι, ναι. Αυτό γκολ είναι σε προβολή εκεί που έγινε του αμυντικού. Ο Απόλλων που θα είναι και περισσότερο κουρασμένος, αν αυτό παίζει το ρόλο του. Γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, το μάτι είναι Κυριακή, ο Ηρακλής έπαιξε την Τρίτη. Και σε δύσκολο αγωνιστικό χώρο πάντως και ο Απόλλων όπως και ο Ηρακλής. Το μάτι δεν έγινε χθες λόγω διακοπή ρεύματος που υπήρχε εκεί στην Καλαμαριά. Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Για το μπάσκετ έχουμε στις 5 το Σάββατο με τον Ερμή Αγιάς. Για το βόλεϊ είναι τηλεοπτικό. Όσοι δεν βρεθούν στη Λάρισα για το μπασκετικό παιχνίδι, που επαναλαμβάνω θεωρώ ότι θα είναι αρκετοί, καλό είναι να βρεθούν στο γήπεδο της Μίκρας, καθώς το ποδόσφαιρο είναι την Κυριακή. Το Σάββατο δεν υπάρχει κάτι άλλο εντός και σίγουρα και αυτό είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και είναι καθοριστική σημασίας παιχνίδι. Ο Ηρακλής με νίκη αναπροσαρμόσει τους στόχους του. Θα πω δυστυχώς το ίδιο και με την Ήτα. Γιατί θα μείνει αρκετά πίσω. Ήδη είναι στην 7η θέση με 10 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ και ο Παμβοχαϊκός έχουν 17. Ο Παμβοχαϊκός παιχνίδι παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός 15. Ο Φοίνικας Ήρου 13. Με καθαρή νίκη το φτάνει δηλαδή ο Ηρακλής. Και η ΑΕΚ 10, αλλά είναι από πάνω γιατί κέρδισε το μεταξύ τους. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης 7. Η Κηφισιά και η Κομωτινή 5. Ηρακλής Φοίνικας Σύρου στις 5 το Σάββατο στη Μίκρα, τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 3. Πού είναι, δεν τους βλέπω. Τι έγινε? Χειραψία υπήρξε ή δεν μίλησε ο ένας τον άλλον? Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα ο Θεός αύριο με το καθιερωμένο μας pre-game. Εμείς δεν είμαστε σαν τους Μπρούκλιδες που θα φύγουν τετραήμερα και εξαήμερα και οχταήμερα. Εμείς εδώ κανονικά, ώρα για μπλε, δεν πάμε πουθενά. Θα σας ενημερώνουμε, θέλετε δεν θέλετε. Καλό βράδυ, Ράδιο Μαρμίτα, με χαμογελαστό
Τάσο Τρέγια και με όχι χαμογελαστό Ζάχο Ντρούλινγκ.